εντοπίσατε το πιο αδύναμο κρίκο που ήταν ο Γιάννης. Έχω μια ένσταση φυσικά. Είχε μια σωστή, μια λαθασμένη και 20 ευρωμπάνκ. Αυτή ήταν η διαφορά με την Κάτια, η οποία είχε 40 ευρωμπάνκ και επίσης μια σωστή, μια λαθασμένη. Αλλά Κάτια, η απάντηση του Γιάννη δεν ήταν και τόσο λανθασμένη σε σχέση με τη δική σας. Το Παγκρίτιο στάδιο στα Χανιά είναι στο Ηράκλειο. Δεν πάτε καθόλου Κρήτη? Έχω να πω πάρα πολλά χρόνια. Από πού είστε, Κάτια? Την Κεφαλονιά. Α, πήγα το καλοκαίρι στην Κεφαλονιά. Πρώτη φορά. 5 μέρες. Υπέροχη Κεφαλονιά. Από πού είστε? Έχουμε σπίτι στα Σαρλάτα και η μαμά μου είναι από τα Περατάτα. Λοιπόν, περνούσα συνέχεια από τα Σαρλάτα, μετά το αεροδρόμιο, δεν είναι? Mm-hmm. Πολύ ωραία είναι τα Σαρλάτα. Το αεροδρόμιο χτίστηκε πάνω στα μπέλια μας και μιας άλλης οικογένειας. Σας δώσανε τίποτα? Ελάχιστα. Αλήθεια? Mm. Δεν έγινε? Εντάξει, είναι για το καλό του τόπου. Άμα είναι για το καλό του τόπου, μην το συζητάτε. Πήγατε το καλοκαίρι? Όχι, έχω να πάω περίπου 11 χρόνια. Γιατί είστε τσακωμένοι? Όχι, γιατί... Σας πήρα τα μπέλια. Όχι, ας πούμε ότι μένουν άλλοι πια στο σπίτι και... Α, εντάξει, δεν θέλω να επισέλθω στα οικογενειακά σας τώρα και τις κόντρες σας και τέτοια. Σας φάγαν το εξοχικό. Δεν πειράζει. Α, πάω αλλού. Λέξαμε. Γι' αυτό είστε σαν τη Μεγάλη Παρασκευή απόψε. Α, τώρα χαμογελάσατε. Λοιπόν, παντρεμένη? Ναι. Με Κεφαλονίτη? Όχι, με Άγγλο. Άγγλο? Ναι. Από πού? Από το Λίτς. Α, και πώς πάει αυτό? Τέλεια. Πού σας βρήκε? Στην Αυστραλία, σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Έκανα θέαμα, ήμουν σε musicals. Αλήθεια, τώρα μου το λέτε, πρέπει να πάμε μέσω Λίτς. Τραγουδάτε σε musical? Βασικά χορεύτρια είμαι. Και τραγουδάω. Και τι τραγουδούσατε, ποια musical? Διάφορα, αυτά παίρνουν μικρά κομματάκια από διάφορα. Ωραία, θέλω το memory από το Cats. Έλα, είναι εύκολο, θα σας συνοδεύσω. Memory. Είστε χαμηλά. Memory. Δεν μπορώ. Από εκεί, πιάστε το. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείτε? Να τραγουδάτε, να ρίξετε τον Άγγλο μια χαρά. Εδώ δεν μας τραγουδάτε. Χόρευα περισσότερο. Δεν είναι. Χειρότερα, είπα να μην το πω. Τραγουδιστές και άλλοι χορευτές. Τέλος πάντων, πείτε μου το memory. Αν δεν το πείτε, θα σας βάλω να πείτε το Phantom of the Opera. Αυτό. Τι αυτό? Το Phantom of the Opera. Το θέλετε? Άντε, Κάτια. Ναι, αμέ, να πω το ρεφρέν του. Ναι. Αφήστε την κάρτα σας κάτω και μην λειτουργείτε με χρόνο καθυστέρηση. Πάμε. The Phantom of the Opera is there inside my mind. Ευτυχώς που χορεύατε. Με το τραγούδι δεν θα το ρίχνετε. Πάνω την κάρτα σας. Γιατί το Γιάννη? Γιατί έκανε δύο λάθη. Ένα λάθος έκανε. Και το άλλο ήταν πάσο, τι ήταν? Όχι, ένα λάθος έκανε. Ένα λάθος δεν κάνατε. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν για την υψηλότερη οροσειρά της γης και μας είπε Everest και όχι Ιμαλάια, που όμως το Everest είναι η υψηλότερη κορυφή των Ιμαλαίων. Εκεί την πατήσατε, Γιάννη. Εκεί βγήκε το μυαλό μου αμέσως. Εσάς, θα σας γοήτευε η Κάτια χορεύοντας ή τραγουδώντας? Μη γελάτε. Και στα δύο καλή θα είναι. Πού το ξέρετε, δεν έχει χορέψει? Το φαντάζομαι. Γιατί τον Παναγιώτη? Έχασε και αυτός μια ερώτηση. Αλλά θα βγείτε εσείς, Γιάννη. Ναι. Τώρα θα πάτε στο ξυλόκαστρο. Ναι, βέβαια. Προσέξτε, μη σας φάνε τα μπέλια και εσάς για να κάνουν αεροδρόμιο στο ξυλόκαστρο. Δεν έχουμε μπέλια. Άμα είχατε όμως, με 3 ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.